Ξεκινώντας λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση και να ζητήσω φυσικά συγγνώμη που λόγω ιδιαίτερων συνθηκών δεν κατάφερα να είμαι από κοντά. Θα παρουσιάσω λοιπόν, όπως υπόθηκε, ένα περιστατικό με μεταβολικό σύνδρομο. Ξεκινώντας λοιπόν, πρόκειται για μια ασθενή γυναίκα 56 ετών, η οποία προσέρχεται στο εξωτερικό παθολογικό ιατρείο με τον εξής έλεγχο. Παρουσιάζει μια διαταραχή της υπατικής βιοχημίας με επικράτηση της SGPT και μια οριακή αύξηση της ολικής χολεριθρίνης. Προσκομίζει έναν έλεγχο λιπιδίων, στον οποίο διακρίνουμε μια αυξημένη τιμή LDL της τάξης των 223 mg ανά dL και αυξημένα τριγλυκερίδια και μια γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη στο φάσμα του ποδιαβήτη. Αναφορικά τώρα με την υπατική βιοχημεία, έχουμε παρόμοιες μετρήσεις με διαφορά 2 μηνών, ενώ ο πρώτερος διαθέσιμος έλεγχος της, και αυτό έχει μια σημασία, είναι προ-πενταετίας, στην οποία είχαμε παρόμοιο προφίλ διαταραχής της υπατικής βιοχημίας, με ελαφρώς όμως χαμηλότερες τιμές. Από το ανατομικό αναμνηστικό της δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, αγχώδη διαταραχή και ημικρανία, με τουλάχιστον ένα επεισόδιο ανά εβδομάδα. Δεν κάνει καθόλου χρήση αλκοόλ, δεν χρησιμοποιεί συμπληρώματα διατροφής, ενώ η φαρμακευτική της αγωγή αυτή την περίοδο είναι μόνο μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη επί ημικρανίας και μια αγωγή έναντι της αγχώδους διαταραχής, την οποία όμως έχει διακόψει προ-15 ημέρες. Από την αντικειμενική εξέταση, αυτό που διακρίνουμε είναι ένα αυξημένο σωματικό βάρος της τάξης των 96 χιλιόγραμμων, που αντιστοιχεί σε έναν υπολογιζόμενο BMI της τάξης του 33,8, με μια περίμετρο μέση στα 102 εκατοστά. Παρουσιάζει επίσης υπατομεγαλία, ενώ στην κλινική εξέταση, που δεν πρέπει να παραλείπουμε, βλέπουμε σημεία χρόνιας υπατοπάθειας και συγκεκριμένα υπατικές παλάμες και αραχνοειδείς πύλους στο άνω θωρακικό τείχομα και την νομική ζώνη. Στο δεξί μέρος της εικόνας, επισυνάπτω τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο που προσκόμιζε, στον οποίο πραγματικά δεν διακρίνουμε άλλα παθολογικά ευρήματα πέραν από αυτά που ανέφερα ήδη. Μας προσκομίζει μια ακτινογραφία θώρακος χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα και ένα υπερηχογράφημα κοιλίας που αναδεικνύει ένα ύπαρ αυξημένων ορίων με λιπόδη διήθηση βαθμού 3 και ανομοιογένεια παρενχήματος και μια οριακή σπινομεγαλία της τάξης των 15 εκατοστών. Ζητήθηκε λοιπόν επιπλέον εργαστηριακός έλεγχος στα πλαίσια διερεύνησης και άλλης αιτίας υποκείμενης υπατοπάθειας, τον οποίο προσκομίζει σε εμάς μία εβδομάδα μετά. Κάναμε λοιπόν έναν έλεγχο για χρόνιες αιωγενείς παθήτιδες, ο οποίος ήταν αρνητικός. Στα πλαίσια προσπάθειας αποκλεισμού της αυτοανόσου υπατήτηδας βλέπουμε ότι η IgG της είναι εντός φυσιολογικών ορίων και τα συνήθεια βρισκόμενα αυτοαντισώματα επίσης αρνητικά. Δεν έχουμε δείκτες υπερφόρτωσης σιδήρου. Βλέπουμε ένα chat score υπολογιζόμενο στο 26%, ενώ η σεροπλασμίνη για τη διερεύνηση της νόσου Wilson είναι εντός φυσιολογικών ορίων. Ας ορίσουμε λοιπόν τα προβλήματα της ασθενούς. Όπως υπόθηκε προηγουμένως, σύμφωνα με τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα κριτήρια και αυτά που έγιναν αποδεκτά από τον IDF το 2009, η ασθενής μας πληρεί 4 κριτήρια μεταβολικού συνδρόμου, συγκεκριμένα αυξημένη γλυκόζη νηστείας, χαμηλές τιμές HDL κάτω από 50, όπως είναι το όριο για τις γυναίκες, αυξημένα τριγλυκερίδια και επαχυσαρκία, με μια περίμετρο μέσης, όπως είδαμε, στα 102 έναντι του 88. Παραθέτω για πληρότητα, αλλά και για να δούμε γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στον επιπολασμό του μεταβολικού συνδρόμου, όλα τα κριτήρια από τα οποία έχουν προσπαθήσει να θεσμοθετηθούν για το μεταβολικό σύνδρομο στην πάροδο του χρόνου. Βλέποντας λοιπόν, μελετώντας μάλλον σε μια πολύ ωραία μετανάλυση δεδομένων από 28 εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο για τον επιπολασμό του μεταβολικού συνδρόμου, αναλόγως των κριτηρίων που χρησιμοποιείται, ο παγκόσμιος επιπολασμός κυμαίνεται από 12,5 έως 32%, αναλόγως του ορισμού όπως είπαμε, με τις συχνότερα απαντώμενες συνιστώσεις του μεταβολικού συνδρόμου να είναι η παχυσαρκία, η υπέρταση και η χαμηλή HDL. Κεντρικός πυλώνας του μεταβολικού συνδρόμου είναι η σπλαχνική παχυσαρκία. Και αυτό γιατί? Γιατί συσχετίζεται με μεταβολές στα νευροενδοκρινικά μονοπάτια, αναφέρω εδώ ενδεικτικά τα αυξημένα επίπεδα της αγκιοτενσίνης 2, με διαταραχή στο προφίλ έκφρασης προφλεγμονωδών κυταροκινών, με προεξάρχουσες στην ιντερλευκίνη 6 και τον TNF-α, διαταραχή στο προφίλ έκφρασης των λιποκινών, με αυξημένα επίπεδα λεπτίνης και χαμηλά επίπεδα λιπονεκτίνης, και με περίσχεια ελεύθερων λιπαρών οξέων, που έχουν σημαντικές επιδράσεις στο μεταβολισμό της γλυκόζης σε όλα τα επίπεδα.
Έτσι λοιπόν φτάνουμε στις τρεις βασικές συνιστώσεις του μεταβολικού συνδρόμου, που είναι ένας συνδυασμός χρόνια συστηματικής φλεγμονώδης αντίδρασης, αντίσταση στην ινσουλίνη και ενεργοποίησης νευροορμονικών μονοπατιών. Τα δύο βασικά δυσμενή συμβάματα που έχουμε στην πάροδο του χρόνου είναι η αύξηση του κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αλλά και ο αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Πέραν όμως αυτών των επιπλοκών που έχουμε γενικά όλοι στο μυαλό μας, υπάρχει και μια σωρία άλλων εκδηλώσεων, τις οποίες συχνά μπορεί να ξεχνάμε να τις αναζητήσουμε. Αναφορικά με το ΥΠΑΡ, έχουμε την λοιπόν νόσο του ύπατος και την κολονηθίαση, στην οποία θα επικεντρωθώ παραπάνω. Αν θέλουμε λοιπόν να ορίσουμε το λιπόδες ύπαρ, αυτό ορίζεται ως παρουσία υπατικής θεάτωσης σε τουλάχιστον 5% των υπατοκυττάρων, αποδεδειγμένη είτε με απεικόνηση είτε με βιοψία. Η στεάτωση αυτή μπορεί να συνοδεύεται ή όχι από φλεγμονή ή και ίνωση. Και αυτές είναι οι διαφορές που ορίζουν και το φάσμα της μη αλκοολικής λιπόδους νόσου του ύπατος. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ, τα συνηθέστερα αίτια λιπόδους ύπατος είναι όντως η μη αλκοολική λιπόδης νόσος, εν συντομία μάλνη, έτσι θα αναφέρεται και στις επόμενες διαφάνειες, η οποία αναγνωρίζεται σε ένα 25-30% του πληθυσμού. Μπορεί όμως να δει κανείς ότι σε ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 το ποσοστό αυτό εκτινάσει. Δεύτερο συχνότερο αίτιο είναι η αλκοολική νόσος του ύπατος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε σπανιότερα αίτια όπως είναι μια σωρία φαρμάκων, υιογενείς λοιμώξεις, κυρίως η χρόνια υπατήτηδα C αλλά και ο HIV, η νόσος Wilson, κληρονομικές διαταραχές του μεταβολισμού, διαταραχές της στρέψης αλλά και η κοιλιοκάκη. Θέλω να παραθέσω εδώ τις διαφορές που μεταξύ των δύο βασικών ορισμών για την λιπόδης νόσος του ύπατος, τις σχετιζόμενες με διαταραχές του μεταβολισμού. Μέχρι η πρώτη νόσος λοιπόν χρησιμοποιούσαμε τον όρο NAFLD, ο οποίος είχε σαν συνιστόσα τη λίπωση του ύπατος, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση ήταν ο αποκλεισμός τόσο της κατάχρησης αιτυλικής αλκοόλης, με τα όρια για τα δύο φύλλα που φαίνονται στην παρένθεση, όσο και των άλλων αιτιών χρόνια σπατοπάθεια. Πλέον φαίνεται ότι πιο κοντά στην κλινική πραγματικότητα είναι να διατηρήσουμε τη λίπωση του ύπατος σαν προαπαιτούμενο, μαζί όμως με ένα τουλάχιστον από το αυξημένο σωματικό βάρος ή την παχυσαρκία, το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και τα στοιχεία του μεταβολικού συνδρόμου, ανεξαρτήτως όμως από την παρουσία άλλης χρόνιας σπατοπάθειας. Και αυτό φαίνεται να είναι πιο κοντά στην κλινική πράξη, καθώς έχουμε διαπιστώσει νομίζω όλοι πλέον ότι δεν αποκλείεται οποιαδήποτε χρόνια υπατοπάθεια να συνοδεύεται ταυτόχρονα από μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. Μπορούμε να δούμε λοιπόν εδώ σε αυτή τη διαφάνεια το φάσμα της μάλνη, όπως επίσης και την εξέλιξή της στην πορεία του χρόνου. Έτσι λοιπόν, σημαντική πλειοψηφία των ασθενών έχει στεάτωση, η οποία στην πάροδο του χρόνου, σε ένα ποσοστό, εξελίσσεται σε παρουσία επίσης φλεγμονής, οπότε έχουμε την στεατοϊπαθήτιδα με διάφορα στάδια ίνωσης. Με τελική κατάληξη φυσικά την κύρωση, όπου αναγνωρίζονται και σημαντικότερες επιπλοκές. Με τα μπλε βέλη φαίνεται η πορεία στον χρόνο στην πλειονότητα των ασθενών. Ας κρατήσει όμως κανείς στο μυαλό του τα κόκκινα βέλη, που δείχνουν ότι ένα ποσοστό ασθενών εξελίσσεται ταχύτερα μεταξύ των διαφόρων σταδίων, ανάλογα με την παρουσία συνοδών παραγόντων κινδύνου αλλά και γενετικών αιτιών. Και ας κρατήσουμε όμως και την παρουσία του πράσινου βέλους, τη δυνατότητα δηλαδή υποστροφής της υπατικής βλάβης. Οι ασθενείς αυτοί, τα βασικότερα αίτια θανάτου τους είναι τα καρδιαγγειακά συμβάματα, οι εξωυπατικές κακοήθειες, αλλά και ο σχετιζόμενος με το ύπαρ θάνατος, με κύρια αίτια την κύρωση και τον υπατοκυταρικό καρκίνο. Και αυτό που έχει σημασία και στην κλινική πράξη και στη συνέχεια της παρουσίασης είναι ότι οι ασθενείς που κινδυνεύουν για το τελευταίο καταληκτικό σημείο είναι αυτοί που έχουν στεατοϊπατήτιδα αλλά και στάδιο ίνωσης τουλάχιστον F2. Στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιευμένες το Μάρτιο του 2023, αυτοί ταξινομούνται ως ατρείς CNAS και αυτούς πρέπει να έχουμε στόχο να βρούμε στα ιατρεία μας. Και αυτό γιατί όπως μπορεί να δει κανείς, ήδη από το στάδιο ίνωσης 2, ο κίνδυνος για σχετιζόμενη με το ύπαρ θνητότητα αυξάνεται κατά 9 φορές για να εκτιναχθεί στις 42 φορές όταν πλέον αναπτύσσεται κύρωση. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε ένα ασθενή με υποψία μη αλκοολικής λιπόδης νόσου του ύπατος, στο ιστορικό, πέραν της καταγραφής του σωματικού βάρους και των συνοψηρωτήτων, δεν πρέπει να παραλείπουμε να καταγράφουμε το φαρμακευτικό ιστορικό,
Το οικογενειακό ιστορικό, τόσο για σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, όσο και για μάλνη και κύρωση, καθώς αυτοί ήδη διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με άλλους με παρόμοιο προφίλ, την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και τις ενδείξεις κλινικής άπνοης. Στην κλινική εξέταση, δεν πρέπει να παραλείπουμε την εξέταση για κλινικά σημεία προχωρημένης υπατικής νόσου, με συχνότερα τους αραχνοειδείς πύλους και τις υπατικές παλάμες, σε προχωρημένες καταστάσεις ασκήτη και επίπλευο κοιλίας, ενώ στον εργαστηριακό έλεγχο, πέραν του ελέγχου της υπατικής βιοχημείας, καταγράφουμε τη γενική αίματος. Θα δούμε στη συνέχεια ότι τα αιμοπετάλια είναι σημαντικός δείκτης για την εκτίμηση της βαρύτητας της υπατικής βλάβης, γλυκός ζυμιστίας και γλυκοσμιλωμένη αιμοσφαιρίνη, το προφίλ λιπιδίων, αλλά στοχεύουμε και στα να αποκλείσουμε ή να επιβεβαιώσουμε άλλα αίτια χρόνια υπατικής νόσου, ιδίως αν οι αμινοτρανσφεράσεις είναι αυξημένες. Κάποια σημεία κλειδιά τώρα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Δεν ελέγχουμε το γενικό πληθυσμό για μάλνη, δεν υπάρχει τέτοια σύσταση. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε να ελέγξουμε ασθενείς με σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, παχυσαρκία με επιπλοκές, αυτούς που έχουν οικογενειακό ιστορικό κύρωσης, αλλά και αυτούς με κατάχρηση κοιλικής αλκοόλης. Προσοχή μεγάλη, μια συχνή παρανόηση. Οι αμινοτρανσφεράσεις μπορεί να είναι φυσιολογικές, ακόμα και όταν η υπατική νόσος εξελίσσεται ή ακόμα και όταν έχει εγκατασταθεί ήδη προχωρημένη υπατική νόσος. Δεν πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα για τον αποκλεισμό αυτής της κλινικής οντότητας. Αυτός εδώ είναι ο προτινόμενος αλγόριθμος στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες με τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίσουμε έναν ασθενή με πιθανή λιπόδη νόσο του ύπατος ή παράγοντες κινδύνου για αυτή σε ένα ιατρείο μη ειδικό, μη υπατολογικό, μη γαστρεντερολογικό. Και βλέπουμε εδώ τρεις δείκτες, FIB4, την ελαστογραφία ύπατος και το δείκτη L. Και σε αυτούς θα επικεντρωθώ. Όπως θα δει κανείς, στις κατευθυντήριες οδηγίες χρησιμοποιούνται δύο κατόφλοι. Και αυτό γιατί δυστυχώς δεν έχει βρεθεί μία μονή στιγμή που να συνδυάζει ευαισθησία και ειδικότητα. Επιλέγουμε έτσι ένα χαμηλό κατόφλι, το οποίο έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία για τον αποκλεισμό προχωρημένης σύνωσης, και ένα υψηλό κατόφλι, το οποίο έχει υψηλή θετική προγνωστική αξία για να θεωρηθεί το νόσημα που αναζητάμε πιθανό. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το FIB4 είναι ο πιο εύκολα χρησιμοποιούμενος δείκτης. Όπως μπορεί να δει κανείς, προκύπτει από την ηλικία, τα αιμοπετάλια και τις αμινοτρανσφεράσεις, με τον αλγόριθμο που παραθέτω εδώ, τον οποίο δεν χρειάζεται κανείς να θυμάται απ' έξω. Υπάρχουν δωρεάν πλατφόρμες στο διαδίκτυο, εύκολα διαθέσιμες. Σε 2 λεπτά μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Όπως μπορεί να δει κανείς, με το κατόφλι των 1,3, η αρνητική προγνωστική αξία για προχωρημένη ίμωση φτάνει το 95%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο μη ειδικός μπορεί έναν τέτοιο ασθενή να συνεχίσει να τον παρακολουθεί στο ιατρείο του. Αντίθετα, τιμές πάνω από 2,67 και ιδίως πάνω από 3,25 θέτουν υψηλά την υπόνοια για προχωρημένη ίνωση. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να παραπευθούν στον ειδικό. Για το ELF score δεν θα πω πολλά πράγματα, γιατί είναι μη ευρέως διαθέσιμο. Βλέπετε εδώ ότι εκτός της ηλικίας χρησιμοποιεί τρεις παραμέτρους της εξοκυτάριας θεμέλιας ουσίας του ύπατος. Είναι δυστυχώς πατενταρισμένος δείκτης, με αποτέλεσμα και αυξημένο κόστος και μειωμένη διαθεσιμότητα. Τον αναφέρω μόνο επειδή υπάρχει στις τελευταίες κατευθυντήριες. Έτερος μη επεμβατικός δείκτης είναι το NAFLD Fibrosis Score, και αυτό χρησιμοποιεί τις ίδιες παραμέτρους με το FIB4, λαμβάνοντας όμως επιπλέον υπόψη το BMI, καθώς και την παρουσία διαταραχών στο μεταβολισμό της γλυκόζης, αλλά και την αλβουμίνη. Εύκολες παράμετροι και αυτές, εύκολα διαθέσιμες. Προσοχή όμως, υστερεί ελαφρώς, τόσο στη θετική όσο και στην αρνητική προγνωστική αξία, γι' αυτό μπαίνει πιο χαμηλά στον αλγόριθμο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όμως συνδυαστικά, όταν το FIB4 μας είναι μη καταληκτικό. Και φτάνω να παρουσιάσω, να πω δύο λόγια για την ελαστογραφία ύπατος. Η ελαστογραφία ύπατος είναι μια απεικονιστική μέθοδος, η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιεί τις φυσικές ιδιότητες του ύπατος για να πάρουμε μια μη επεμβατική εκτίμηση της υπατικής σκληρίας. Χρησιμοποιούμε λοιπόν έναν ηχοβολέα, ο οποίος μεταδίδει ένα ηχητικό κύμα στο υπατικό παρένχυμα και βάσει του βαθμού εξασθένησης έχουμε μια εκτίμηση της υπατικής σκληρίας. Βασικό πλεονέκτημα, οι πληροφορίες που παίρνουμε αφορούν 100 φορές μεγαλύτερο μέρος του υπατικού παρενχύματος σε σχέση με το τμήμα που λαμβάνει μια βιοψία ύπατος. Αυτές είναι οι τιμές που παίρνουμε. Οι φυσιολογικές είναι από 1,5 μέχρι 75 κιλοπασκάλ, με τις φυσιολογικές να κινούνται στις τάξεις των 5 κιλοπασκάλ, με ήπιες διακυμάνσεις ανάλογα με το φύλλο και το δείκτη μάζας σώματος. Βασικά πλεονεκτήματα,
μικρός χρόνος εξέτασης και άμεσα διαθέσιμα αποτελέσματα, όπως επίσης ότι υπάρχει σημαντική συμφωνία μεταξύ διαφόρων ατόμων που διενεργούν αυτή την εξέταση. Προσοχή όμως, σε ασθενείς με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος έχουμε σημαντικό ποσοστό αποτυχίας ή λήψης μη αξιόπιστων μετρήσεων. Όπως επίσης, όταν παραπέμπουμε έναν τέτοιο ασθενή για ελαστογραφία ύπατος, συστήνουμε μη λήψη τροφής για τουλάχιστον 2 ώρες, μη σημαντική κατανάλωση ετιλικής αλκοόλης και αποφεύγουμε να τη ζητήσουμε σε ασθενείς που έχουν αυξημένες αμινοτρανσπεράσεις σε σημεία οξείας υπατήτιδας, όχι μια απλή διαταραχή σαν αυτή που περιμένουμε στη Μάλλον. Η κλινική σημασία της ελαστογραφίας είναι ουσιαστικό αποκλεισμός προχωρημένου σταδίου ίνωσης. Όπως μπορεί κανείς να δει, σε όλες τις μελέτες δεν μπορεί να διακρίνει τόσο αξιόπιστα τα διαδοχικά στάδια ίνωσης. Έτσι λοιπόν, για τη Μάλνη συγκεκριμένα, αξίζει να κρατήσουμε για τα ιατρεία μας 2 βασικές τιμές. Τιμές πάνω από 12 κάνουν την προχωρημένη ίνωση πιθανή. Αντίθετα, αν προσκομίσει κάποιος μια ελαστογραφία με τιμή κάτω από το 8, μπορούμε με μεγάλη ασφάλεια να αποκλείσουμε την παρουσία προχωρημένης ίνωσης. Η μαγνητική ελαστογραφία είναι η εξέλιξη της προηγούμενης μεθόδου. Είναι πιο αξιόπιστη, παρόλα αυτά όμως, σαν μαγνητική, συνοδεύεται από υψηλό κόστος και μειωμένη διαθεσιμότητα. Οι τιμές της προσοχής είναι διαφορετικές από της ελαστογραφίας. Δεν υπάρχει τρόπος να κάνεις συσχέτιση ή τροποποίηση των τιμών της μιας στην άλλη. Ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Βασικός περιορισμός όλων των μη επεμβατικών δικτών είναι ότι δυστυχώς ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών υπάγεται στο λεγόμενο gray zone. Στο ποσοστό λοιπόν αυτό δεν σου φτάνουν ούτε τα υψηλά ούτε τα χαμηλά κατόπλα για να μπορέσεις να ταξινομήσεις ορθά τους ασθενείς σου. Τα χαμηλότερα ποσοστά ασθενών που εμπίπτουν στο gray zone είναι με την ελαστογραφία ύπατος, γι' αυτό επέμεινα και παραπάνω σε αυτή την εξέταση. Όσον αφορά τώρα τη λίπωση του ύπατος, πραγματικά, το υπερηχογράφημα είναι μια αρκετά ευαίσθητη εξέταση. Πότε είναι όμως ευαίσθητη? Όταν η λίπωσή μας είναι της τάξης πάνω από 20 έως 30%. Με αποτέλεσμα, όταν το όριο της στάτωσης τίθεται στο 5%, να καταλαβαίνει κανείς ότι χάνουμε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών. Η πιο αξιόπιστη εξέταση είναι η μαγνητική τομογραφία, ακόμα και στα όρια στάτωσης που εμπίπτουν στον ορισμό, της τάξης δηλαδή του 5%, με τους γνωστούς περιορισμούς της μαγνητικής. Έτσι λοιπόν, αναφορικά με το υπερηχογράφημα στις κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ στο 2016 οι ευρωπαϊκές οδηγίες το συνιστούσαν ως πρώτης γραμμής διagnostικό εργαλείο για την απεικόνηση στη Μάλλον, πλέον το 2023 αναγνωρίζεται ακριβώς αυτή η χαμηλή ευαισθησία και πλέον περνάει παρακάτω στο διαγνωστικό μας αλγόριθμο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε αντί αυτού είναι να παραπέμψουμε τους ασθενείς μας για αυτό που λέμε CAP. Το CAP βγαίνει στην ίδια εξέταση και στο ίδιο μηχάνημα με την ελαστογραφία που εκτιμά την ίωση και η βασική του αξία είναι να μας διαχωρίσει αν ο ασθενής έχει στεάτωση ή δεν έχει. Όπως και για την ίωση και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί με ακρίβεια να σου διακρίνει τα διαφορετικά στάδια λίπωσης. Αναφορικά τώρα με τη βιοψία ύπατος, οι ενδείξεις της είναι περιορισμένες. Περιορίζονται στην υποψία ίνωσης πάνω από F2 βάσει των μη επεμβατικών δικτών. Όταν οι τιμές μας εμπίπτουν στην λεγόμενη γκρίζα ζώνη, είδαμε ότι είναι αρκετοί αυτοί οι ασθενείς. Όταν επιμένουν οι αυξημένες αμινοτρανσπεράσεις για τουλάχιστον 6 μήνες και όταν υπάρχει πιθανότητα εναλλακτικής διάγνωσης. Πρακτικά, αυτά είναι και τα αίτια παραπομπής στο εξειδικευμένο ιατρείο. Όλοι οι άλλοι ασθενείς, με τη χρήση του αλγορίθμου που είδαμε προηγουμένως, μπορούν να παρακολουθηθούν σε ένα μη ειδικό, μη παθολογικό ιατρείο. Η ασθενή μα λοιπόν έχει ένα FIB4 τη τάξη του 2,68. Το σημαντικό εδώ είναι ότι αν υπολογίσουμε το FIB4 τη προπενταετίας ήταν στο 2,02, υπήρχε σημαντική καθυστέρηση λοιπόν στην παραπομπή τη ασθενή. Δεν είχε κάνει τότε ούτε καν ελαστογραφία. Η ελαστογραφία τη μετρήθηκε στα 25 κιλοπασκάλ και όταν κάναμε βιοψία επιβεβαιώθηκε η κύρωση του ύπατο σε έδαφο χρόνια στατοϊπατήτηδα. Τελική διάγνωση λοιπόν, μεταβολικό σύνδρομο με πλήρωση 4 από τα 5 κριτήρια και αντιρροπούμενη κύρωση ύπατος σε έδαφος μη αλκοολικής λιπόδους του ύπατος. Τι θα την κάνουμε λοιπόν αυτή την ασθενή? Πυλώνας της αντιμετώπισης ουσιαστικά είναι η διαχείριση του σωματικού βάρους αλλά και η επιθετική διαχείριση των παραμέτρων του μεταβολικού συνδρόμου, στην προκειμένη περίπτωση της δισλιπιδημίας της. Για το σωματικό βάρος, έχει φανεί σε διάφορες μελέτες ότι η βελτίωση της λίπωσης μπορεί να επιτευχθεί με απώλειες βάρους της τάξης του 3-5%.
Για να μπορέσει όμω να έχει ελπίδα για βελτίωση τη τατοεπιπατήτηδα ή τη σύνωση, το ποσοστό αυτό πρέπει να ανέβει στο 7-10%. Και αυτέ οι πληροφορίε έρχονται από αυτή την πολύ μεγάλη μελέτη, στην οποία μπορούμε να δούμε ότι όσοι επέτυχαν απώλεια βάρου τουλάχιστον 7%, κανεί από αυτού δεν παρουσίασε πρόοδο τη σύνωση. Σε ένα σημαντικό μάλιστα ποσοστό, το βλέπουμε εδώ με τον γκρι ανοιχτό, παρατηρήθηκε και υποστροφή του σκληρού καταληκτικού σημείου τη σύνωση. Ποιο είναι το δυσάρεστο, ότι όπω μπορούμε να δούμε στην πίτα αριστερά κάτω, όπω και σε όλε τι άλλε μελέτε για την απώλεια βάρου, ένα ελάχιστο ποσοστό ασθενών κατάφερε να φτάσει τα επίπεδα που θέλαμε. Μεταβολή τη σύσταση τη διατροφή, επίση σημαντική παράμετρο. Εστιάζουμε στη μείωση των κορεσμένων λιπών και των τρανς λιπαρών πυξέων. Όπω τόνισε χθε και ο καθηγητή Νταλέκο, πολύ σημαντικό να συστήσουμε μείωση ή και πλήρη αποχή από την κατανάλωση φρουκτόζη. Πλέον στι πρόσφατε κατευθυντήριε έχει αναγνωριστεί η σημασία τη κατανάλωση τουλάχιστον 3 ποτηριών καφέ ανά ημέρα, καθώ φαίνεται ότι έχει επίδραση ευεργετική στην ίνωση. Και δεν ξεχνάμε σε ασθενείς με ίνωση πάνω από F2, μεγαλύτερη ίνωση του F2, πλήρης αποχή από το αλκοόλ. Για την άσκηση συστήνονται τα όρια άσκησης που ορίζονται για όλους τους ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο. Τονίζεται όμως στις οδηγίες ότι στόχος είναι τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα άσκησης, αλλά έχοντας πάντα υπόψη μας ότι καλύτερα έστω λίγη άσκηση παρά καθόλου. Δηλαδή προσπαθούμε να πείσουμε τον ασθενή να ασκηθεί έστω και λίγο για να διατηρήσουμε τη συμμόρφωσή του σε μακροχρόνιο επίπεδο. Όσον αφορά τώρα τη δυσλιπιδημία, συγκεκριμένα για την ασθενή μας, υπάγεται στην κατηγορία 1, στους προφανώς, μάλλον στους φανερά υγιείς ανθρώπους, στους οποίους πρέπει να εκτιμήσουμε τον δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο για να λάβουμε αποφάσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το σκορ της ασθενούς υπολογίστηκε στο 6, βάσει του Hellenic Score 2. Έτσι, με βάση την ηλικία της, υπάγεται στους ασθενείς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Στόχος σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, παραμένει η μείωση της LDL χολυστερόλης. Για τους δευτερεύοντες στόχους, υπόθηκαν προηγουμένως, δεν θα επιμείνω. Στη συγκεκριμένη ασθενή, λοιπόν, έχουμε μια τιμή LDL στόχο, κάτω από 70 μιλιγκράμμα ανά DL, την οποία πώς θα πετύχουμε. Και για την μείωση της LDL και για την αντιμετώπιση της υπερτριγλυκηδημίας, φάρμακα πρώτης εκλογής είναι οι στατίνες. Τι έχει φανεί στη Μάλνη συγκεκριμένα για τις στατίνες, ότι πέραν του να μειωθεί η LDL, έχουμε ωφέλη στη μείωση της θέατωσης, στη μείωση των σχετιζόμενων με το ύπαρ της μενών συμβαμάτων, αλλά και της ολικής θνητότητας. Τι κάνουμε όμως εμείς στην πράξη? Δίνουμε θεραπεία σε κάτω από τους μισούς ασθενείς, ενώ σε ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου τους μισούς, μειώνουμε ή διακόπτουμε ακόμα τη στατίνη όταν τίθεται η διάγνωση μάλλον. Καθώς αυτό που φοβόμαστε παραπάνω είναι οι αυξημένες αμινοτρανσφεράσεις που έχουν στη διάγνωση. Πολλές μελέτες έρχονται να πούν ότι αυτή η πρακτική είναι εσφαλμένη. Παραθέτω εδώ τα δεδομένα από μια μεγάλη ελληνική μελέτη, στην οποία βλέπουμε πώς μειώνονται οι αμινοτρανσφεράσεις στην πάροδο του χρόνου σε ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη, ενώ βλέπουμε την εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία ασθενών που δεν έλαβαν στατίνη για το διάστημα παρακολούθησης των 36 μηνών. Όσον αφορά τα βαριατρικά χειρουργεία, και αυτά έχουν όφελος. Παραθέτω εδώ τα δεδομένα από μελέτη με βιοψίες, άρα βλέπουμε ότι είναι αξιόπιστα αποτελέσματα. Πραγματικά, σε ασθενείς 5 έτη μετά το βαριατρικό χειρουργείο, με NASH, παρατηρήθηκε η υποστροφή της NASH χωρίς πρόοδο ίνωσης στη συντριπτική πλειοψηφία. Και μάλιστα η απώλεια σωματικού βάρους συσχετίστηκε με αύξηση της πιθανότητας υποστροφής της NASH. Για τους υπομελέτη παράγοντες δεν θα επιμείνω. Δεδομένα από κλινικές μελέτες υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα μόνο για τα GLP-1 σε πιο προχωρημένες φάσεις, στις οποίες φαίνεται ότι επιτυγχάνουν με υποστροφή της φλεγμονής, όχι όμως δυστυχώς υποστροφή της ίνωσης. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή τρέχουν πάρα πολλές μελέτες με συνδυασμούς, με αντιεινωτικούς κυρίως παράγοντες, τα αποτελέσματα των οποίων θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, και φαίνεται ότι η τάση είναι ακριβώς αυτή, συνδυασμός παραγόντων για την αντιμετώπιση της τατοεπιπατήτηδας. Για τους SGLT2 υπάρχουν δεδομένα από ζωικά μοντέλα και κλινικές μελέτες σε περιορισμένους αριθμούς ασθενών της τάξης των 10 ατόμων. Δυστυχώς δεν έχουμε δεδομένα για να σας πω κάτι παραπάνω. Οι μη επεμβατικοί δείκτες πάντως λίπωσης και ίνωσης φαίνεται ότι βελτιώνονται. Αναμένουμε τα ιστολογικά δεδομένα. Ενώ αυτή τη στιγμή οφείλουμε να πούμε ότι πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο 170 κλινικές μελέτες
εντάσσουν ενεργά ασθενείς για τη μάλνη, πράγμα που αντανακλά το τεράστιο ενδιαφέρον για αυτή την οδότη. Στη συγκεκριμένη ασθενή συστήσαμε όντως δίαιτα με στόχο τη μείωση του σωματικού βάρους κατά 10% σε 6 μήνες. Ξεκινήσαμε από το ατορβαστατίνι και κάναμε σύσταση για διενέργεια σακχαρημικής καμπύλης, καθώς πραγματικά οι τιμές που προσκόνιζε γλυκόζης νηστείας και γλυκοζηλιωμένης ήταν στο φάσμα του προδιαβήτη. Και όπως μπορούμε να δούμε εδώ, τη συγκεκριμένη ασθενή είχαμε τη δυνατότητα να την εντάξουμε βάσει ιστολογίας και σε κλινική μελέτη. Σε διάστημα παρακολούθησης ενός έτους, είχαμε μείωση του σωματικού βάρους της κατά περίπου 20% για να φτάσουμε το Μάρτιο του 2023 να έχουμε αμυνοτρανσφεράσεις στα επίπεδα των 20 διεθνών μονάδων. Και βλέπουμε ότι το έοφελος αυτό αναδείχθηκε ήδη όταν η ασθενής έχει χάσει περίπου 7 με 8% του σωματικού της βάρους. Συμπερασματικά λοιπόν, η μη αλκοολική λιπόδης νόσος είναι πραγματικά συχνό πρόβλημα σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο. Δεν πρέπει να την παραλείπουμε από την αξιολόγηση ασθενών με παράγοντες κινδύνου. Οφείλει να συνοδεύεται πάντα από αξιολόγηση για παρουσία ατρής κνάς, δηλαδή φλεγμονής με ίνωση τουλάχιστον ευρύο, και οι δείκτες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι πραγματικά πολύ απλοί στο ιατρείο, το μη ειδικό, με προεξάρτητα δείκτη και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, το δείκτη FIB-4. Η αντιμετώπιση βασίζεται στην μεταβολή του τρόπου ζωής αλλά και την άσκηση, στην αντιμετώπιση των παραμέτρων του μεταβολικού συνδρόμου και τη μείωση του σωματικού βάρους, προσοχή όμως, όχι οποιαδήποτε μείωση, τουλάχιστον 7-10%. Και προς το παρόν, δυστυχώς, δεν υπάρχει καμιά εγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία. Αναμένουμε όμως με ενδιαφέρον όλες αυτές τις μελέτες που τρέχουν παγκοσμίως. Ευχαριστώ πολύ.